είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ οι καρδιές τους είναι βαθιά πληγωμένες από τα γεγονότα της Παρασκευής και οι θύρες τους πηγιούς και βαπορωμένες, ξαφνικά εμφανίζεται ο αναστημένος Κύριος ανάμεσά τους και τους λέει «Ειρήνημοι» και αμέσως τους δείχνει τα σημάδια των πληγών του για να πιστούν ότι είναι ο ίδιος ο διδάσκαλος τους που αναστήθηκε. Πόσο γρήγορα άλλαξαν όλα, πόσο τόσο ξαφνικά η χαρά πλημμύρισε στις καρδιές τους και ο Κύριος τους ξαναλέει «Ειρήνη μη», όπως με απέστειλε ο Πατέρας μου στον κόσμο για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Έτσι και εγώ στέρνω εσάς να συνεχίσετε το έργο μου και τους μετέδωσε πνοή ουράνιας ζωής. Εχρυσώντας το πρόσωπό τους και λέγοντας «Λάβετε Πνεύμα Άγιος, όσων ανθρώπων τις αμαρτίες θα συγχωρείτε, θα είναι συγχωρεμένες με τον Θεό και όποιον δεν τις συγχωρείτε, θα μένα συγχώρετε». Σε λίγο ο Κύριος έγινε άμπαντος, η ημέρα όμως εκείνη χαράχθηκε ανεξίστητα στις καρδιές των ως ιερότερη της ζωής τους. Ήταν η μέρα εκείνη η μία των Σαββάτων, η Κυριακή της Αναστάσεως. Αυτή είναι ακριβώς η σημασία της ημέρας. Θέλει να τονίσει και ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό και επαναλαμβάνει τη μέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων. Βέβαια, οι Άγιοι Απόστολοι δεν είχαν καταλάβει αμέσως τη σημασία εκείνης της πρώτης Κυριακής στην ιστορία του κόσμου. Όμως ο ίδιος ο Κύριος κατέληξε την ιερή θέση της ευθύης εξ αρχής. Αυτός την ευλόγησε την άστασή του. Αυτός οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε να είναι συνεγμένη τη ημέρα εκείνη οι Άγιοι Απόστολοι για να τους προσφέρει τα αγαθά της Αναστάσεως του. Η μέρα Κυριακή πάλι μετά από 8 ημέρες εμφανίζεται στο 11. Η μέρα Κυριακή κατόπιν αποστέλλει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του. Η μέρα Κυριακή αργότερα αποκαλύπτεται στην Πάτμο στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Βέβαια ο Αναστάς είναι παρόν μέσα στο λαό του κάθε ημέρα. Ιδιαιτέρως όμως κάθε Κυριακή ζητά από τους πιστούς όλων των αιώνων να είναι συνειδημένοι για να το δούμε με τα μάτια της ψυχής μας και να το ψηλαφίσουμε και εκείνος να μας ευλογήσει και να μεταδώσει την ειρήνη Του, να εγκαταστήσει μέσα μας ανάπαυση και χαρά, να μας προσφέρει για των λειτουργιών Του τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, θέλει να μας κάνει συνδετημόνες στο δείπνο Του, να μας προσφέρει τα ακριβότερα δώρα Του, το τίμιο σώμα Του και το άφρωτο αίμα Του. Μας περιμένει κάθε Κυριακή να μας δώσει δύναμη νέα ζωής, ώστε να σκορπίσουμε στα σπίτια μας, να μεταδώσουμε την εμπειρία που ζούμε στον ναό κάθε Κυριακή, ώσπου να γίνει όλη η ζωή μας μια Κυριακή αιώνια αληθινή. Μην απουσιάζουμε λοιπόν καμιά Κυριακή από τον ναό του Θεού. Ο Θωμάς δυστυχώς απουσίαζε από τη σύναξη αυτή τη Κυριακή. Και όταν τον είδαν, κάποια άλλη στιγμή μαθητές και γεμάτοι ενθουσιασμό του είπαν: «Τον είδαμε τον Κύριο». Αυτός έλεγε: «Εάν δεν το δω με τα μάτια μου και δεν βάλω το δακτυλό μου στο σημάδι των καρφιών του, δεν πρόκειται να πιστέψω». 8 μέρες μαρτυρικές πέρασε ο Θωμάς, μέχρι την επόμενη Κυριακή, όταν ήταν και πάλι συνηθισμένοι μαθητές μαζί τώρα με τον Θωμά. Οι θύρες του σπιτιού και πάλι κλειστές, και ξαφνικά ήρθε και πάλι ο Ιησούς ανάμεσά τους λέγοντας «Ειρήνη μη». Και έπειτα στράφηκε στο Θωμά και είπε: «Έλα, Θωμά, φέρε το δακτυλό σου εδώ στα σημάδια των πληγών μου. Δες τα χέρια μου, βάλε το χέρι σου στην πλευρά σου και μην αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από απιστία, αλλά να γίνεις πιστός».
Το ότι ο Θωμάς σε μια έκρηξη χαράς αναπώνησε, «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου και ο Κύριος το παντά, πιστεύεις επειδή με είδες. Είναι μακάρι αυτοί που θα πιστέψουν σε μένα χωρίς να με έχουν δει». Γιατί όμως ο Θωμάς έδειξε τέτοια δυσπιστία, πως δεν θυμήθηκε τις προρήσεις του Κυρίου και την άστασή του, πως δεν θυμήθηκε την άσταση του Υιού της Χείρας της Ναή και του Λαζάρου που είχε δει με τα μάτια του. Και τώρα γιατί, ενώ οι άλλοι μαθητές του και βεβαιώνουν παρέμειναν δύσπιστος. Ο Θωμάς βέβαια είχε κάποια δυσκολία. Ήταν ένας χαρακτήρας συναισθηματικός, ευαίσθητος και μελαγχολικός. Ο θάνατος του λατρευτού του Κυρίου ασφαλώς τον είχε βυθίσει σε κατάσταση απογοητεύσεως και μελαγχολίας. Εδώ όμως ακριβώς έκανε και ένα τραγικό λάθος. Απομονώθηκε από τους άλλους μαθητές. Γι' αυτό και ταραγγίστηκε πολύ τόσες ημέρες. Οι άλλοι πανηγύριζαν και αυτός υπέφερε. Δεν ήταν βέβαια άπιστος, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση κρίσιμη. Κινδύνευε πολύ και ο Κύριος συγκαταβαίνει στην ολιγοπιστία του Θωμά και έρχεται την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο, με τον ίδιο τρόπο λέγοντας τα ίδια του τα λόγια για να επαναφέρει το Θωμά στην πίστη και με μια τυφερότητα μοναδική του δείχνει ότι γνωρίζει το δρόμο που πέρασε και θέλει να τον οδηγήσει σε πίστη και μετάνοια. Διδάσκει όμως ταυτόχρονα και αυτόν και όλους μας να μην απομονώμαστε ποτέ όταν μαζώνουν λογισμοί αμφιβολιών και απογοητευόμαστε, διότι έτσι κινδυνεύουμε, αλλά να προστρέφουμε στο τέλος του Κυρίου μέσα στην κοινωνία των πιστών, στην Αγία μας Εκκλησία, για να λάβουμε πίστη και δύναμη, χαρά και ελπίδα και να απολούμε μαζί με τον Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου.